Στην ιστοσελίδα τη Βιβλιοθήκη Κέντρου Πληροφόρηση υπάρχουν όλε οι διαθέσιμε επιλογέ δημοσίευση σε καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, για τι οποίε υπάρχει δυνατότητα κάλυψη του κόστου τη δημοσίευση. APC. Πληκτρολογούμε library.upatres.gr και στην ενότητα Υπηρεσίε επιλέγουμε την ανοιχτή πρόσβαση. Στη συνέχεια επιλέγουμε την καρτέλα Χρυσό Δρόμο. Υπάρχει η δράση του ΕΛΚ του Πανεπιστημίου Πατρών για τα ενεργά μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου, η οποία καλύπτει όλο το κόστο δημοσίευση εφόσον ικανοποιούνται όλε οι προποθέσει συμμετοχή και τα κριτήρια αξιολόγηση. Υπάρχει ο σύνδεσμο για έλεγχο των περιοδικών που περιλαμβάνονται στι συμφωνίε του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΣΕΑΒ, ενώ για τα κριτήρια αξιολόγηση υπάρχουν οι σύνδεσμοι που οδηγούν στα αντίστοιχα εργαλεία ελέγχου των δικτών για τα περιοδικά, όπω και ο σύνδεσμο που οδηγεί στη δράση του ΕΛΚ και στη φόρμα υποβολή του αιτήματο προ τον ΕΛΚ. Επιστρέφουμε στη σελίδα της βιβλιοθήκης για την ανοιχτή πρόσβαση και επιλέγουμε την ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ ώστε να ενημερωθούμε για τις τρέχουσες συμφωνίες του ΣΕΑΒ που προβλέπουν μερική ή ολική κάλυψη του κόστους δημοσίευσης. Μεταβαίνουμε στην αρχική σελίδα του ΣΕΑΒ και στην καρτέλα υπηρεσίες επιλέγουμε από τον αδειόμενο μενού τις συμφωνίες ανοιχτή πρόσβαση. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν αναλυτικά οι όροι για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη του κόστους, όπως ότι αφορά άρθρα σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά ή ότι ελέγχεται ο corresponding author του άρθρου, καθώς και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν ειδικέ κατηγορίες μελών, καθώς και σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Στο κέντρο της σελίδας υπάρχουν οι καρτέλες με τους εκδότες, συμφωνίες σε αλφαβητική σειρά. Θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά η ανάγνωση των όρων που προβλέπονται για κάθε εκδότη, καθώ οι συμφωνίε περιλαμβάνουν διαφορετικού όρου δημοσίευση σε καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση. Για παράδειγμα, επιλέγουμε τον εκδότη Cambridge University Press και εμφανίζεται το ιστορικό των συμφωνιών. Πατάμε στο 2022-2024 που είναι η τρέχουσα συμφωνία και εμφανίζεται ο πίνακα με όλε τι λεπτομέρειε τη συμφωνία. Ελέγχουμε αν η συμφωνία προβλέπει πλήρη απαλλαγή ή έκπτωση, αν καλύπτεται περιορισμένο αριθμό άρθρων, τη θεματική κατηγορία, του τύπου των άρθρων και των περιοδικών που καλύπτει. Επίση, υπάρχει υλικό, παρουσίαση ή βίντεο σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευση στο σύστημα του εκδότη προ διευκόλυνση των συγγραφέων. Διαφορετική περίπτωση αποτελεί συμφωνία με τον εκδότη Springer Nature, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανακοίνωση εξάντληση των άρθρων, καθώ αυτή η συμφωνία προέβλεπε συγκεκριμένο αριθμό άρθρων και όχι απεριόριστε δημοσιεύσει. Επίση, βλέπουμε ότι δεν δηλώνει το τύπο των περιοδικών, αλλά υπάρχει σύνδεσμο που μα οδηγεί σε λίστα με τα επιλέξιμα περιοδικά. Εκτό από τη σελίδα του ΣΕΑΒ, υπάρχουν και οι σελίδε τη Μονάδα Επιστημονική Επικοινώνηση του ΣΕΑΒ, με το ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών και των οδηγών διαθέσιμων Επιλογών ανοιχτή πρόσβαση. Πληκτρολογούμε scholarly.healing.gr για να μεταβούμε στη σελίδα τη μονάδα. Εναλλακτικά μπορούμε να ακολουθήσουμε τον σύνδεσμο που υπάρχει στη σελίδα του ΣΕΑΒ. Στο ευρετήριο υπάρχουν όλοι οι τίτλοι που περιλαμβάνονται συμφωνίε μαζί με σχετικέ πληροφορίε, όπω αν ισχύει η απαλλαγή ή η έκπτωση. Υπάρχει η δυνατότητα περιήγηση των περιοδικών με βάση τον τύπο υποστήριξη, αλλά και αναζήτηση σε επίπεδο τίτλου. Στο πάνω μέρο τη σελίδα υπάρχουν ανακοινώσει καθώ και καρτέλα με περιοδικά του Directory of Open Access Journals. Ο σύνδεσμο περιοδικά ΝΤΟΑΖ οδηγεί σε συγκεκριμένη λίστα περιοδικών χωρί κόστο δημοσίευση για τον συγγραφέα. Εκτό από το ευρετήριο, υπάρχει και ο οδηγό όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία που ακολουθεί η μονάδα για τη μερική ή ολική κάλυψη του κόστου δημοσίευση. Στη συνέχεια υπάρχουν οι καρτέλε με τι συμφωνίε ανακδότη. Τέλος, εδώ υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των συμφωνιών και προγραμμάτων που στηρίζει ο ΣΕΑΒ.